Ανίποτος πόνος στο σύζυγο και την οικογένεια της 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλίας, που έχασε τη μάχη που έδινε για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Γεννάει ένα υγιέστατο αγοράκι. Αρχικά του διαβεβαιώνουν την οικογένεια ότι η μητέρα και το μωρό είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όμως οι ώρες περνούν και η οικογένεια δεν έχει δει ούτε το μωρό αλλά ούτε και τη μητέρα. Η κοπέλα νοσηλευόταν από τα μέσα Μαΐου στην εντατική μετά από την καισαρική τομή στην οποία υπευλήθη για να φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδάκι. Το ερώτημα πώς ένα συνηθισμένο τοκετός οδήγησε τη Δώρα στην εντατική και μάλιστα εγκεφαλικά νεκρή δεν έχει ακόμα απαντηθεί στην οικογένειά της. Βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Μετά από επίμονες λοιπόν ερωτήσεις τους, κάποια στιγμή καθυστερημένα τους ενημερώνουν ότι η κοπέλα είναι διασωληνωμένη και ότι είναι στην εντατική. Χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτιολογία και χωρίς κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Με το σύζυγό της ήταν παντρεμένη τους τελευταίους 5 μήνες, ενώ μοιράζονταν τη ζωή τους από το Λύκειο. Το αγοράκι που έφερε στη ζωή είναι καλά στην υγεία του. Δεν θα γνωρίσει όμως ποτέ τη μητέρα του. Τώρα η οικογένεια της Δώρας αναζητά δικαστικά τις απαντήσεις που θα κληθεί σε λίγα χρόνια να του δώσει.